Πρόκειται για ένα σύνθετο τετρατίωνο βυζαντινό ναό στη μονή της Αγίας Λαύρας με δύο κόνχες. Με δύο κόνχες. Τον Χριστό των μακαρισμών, του Σταυρού και της Αναστάσεως, πως η εκκλησία που στην καρδιά της φέρνει το ιερό, το κενό, το μυστικό, το πασεβάσμα, το άμωμο, το τερπνό, το αιώνιο Πάσχα, το Πάσχα Χριστός ο Μητροϊκής, να μην χορεύει και να μην ψάλλει. Με δύο κόνχες στους χώρους των ψαλτών, δύο παρεκκλήσεις αριστερά και δεξιά της λύθης και διπλό νάθηκα, δηλαδή λυτή, λυτό, εσονάθηκα. Λυτό, εσονάθηκα. Και εξονάθηκα. Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Μεγάλης Αυλής και τιμάται ίσως από το 15ο αιώνα στην κοίμηση του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, που έκτισε και αφιέρωσε το ναό από την αρχή στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο ναός τοιχογραφήθηκε από τον μεγάλο κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη το έτος 1535. Οι τοιχογραφίες αυτές θεωρούνται η πιο καλή εργασία του όριμου πια καλλιτέχνη και από τις πιο αξιόλογες του Αγίου Όρους. Ο ίδιος, οι δύο ναύτιτες τοιχογραφήθηκαν πολύ αργότερα, το 1854, με έξοδα του Αρχιμανδρίτη Βενιαμίν δεξιά και αριστερά της Λυτής διαμορφώνονται δύο παρεκκλήσεις του Αγίου Νικολάου και των 40 μαρτύρων. Από αυτά το πρώτο έχει τοιχογραφίες του ζωγράφου Φράγκου Κατελάνου 1560 και ένα σύγχρονος του μαθητής ίσως των μεγάλων κριτικών ζωγράφων, αλλά και η τέχνη του διαφέρει πολύ από εκείνη της κριτικής σχολής. Στο άλλο παρεκκλήσι των 40 μαρτύρων σώζεται ο τάφος του Αθανασίου με το λείψανό του, σκεπασμένο με ένα ύφασμα που φέρει την εικόνα του Αγίου. Επίσης, στο ίδιο παρεκκλήσι φυλάσσονται δύο αξιόλογες φορητές εικόνες, η μία του Χριστού και η άλλη της Θεοτόκου, με την επωνυμία «Οικονόμησα». Οι τοιχογραφίες του, που ανήκουν στο 16ο αιώνα, επιζωγραφίστησαν το 1854. Εκτός από τα δύο αυτά παρεκκλήσια του Καθολικού, η Λαύρα διαθέτει 15 ακόμα μέσα. Στον περίβολο, τον περίβολό της, από τα οποία του Αγίου Γεωργίου είναι εικονογραφημένο από το υπόλοιπο και πιο σπουδαίο είναι του Αγίου Αθανασίου, δίπλα στο σκευοφυλάκιο, όπου σώζεται η σιδερένια Ράβδος και ο επίσης σιδερένιος βαθύς σταυρός του και της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, με την ομώνυμη εικόνα της Θεοτόκου. Επίσης, υπάγεται σε αυτήν άλλα 19 παρεκκλήσια της Μελής της Λαύρας, έξω στα εξαρτήματά της και 5 καθίσματα, καθώς και 40 κελιά στους οικισμούς Κερασιά, Μορφωνού, Προβατά και τις Καριές. Έξω από την κυρία είσοδο του Καθολικού υπάρχει η φιάλη του Αγιασμού, που είναι η πιο μεγάλη του Αγίου Όρους. Περιβάλλεται από μία σειρά κύωνες που τα κενά μεταξύ τους διαστήματα φράσονται με πολύ ενδιαφέροντα γλυπτά θωράκια και κοσμείται με νεότερες τοιχογραφίες σχετικές με τον Αγιασμό των Υδάτων. Δίπλα της υψώνεται περήφανο ένα χιλιόχρονο κυπαρίσι που λένε ότι το φύτεψε ο ίδιος ο Όσιος Αθανάσιος. Πιο δυτικά και απέναντι, ακριβώς από την είσοδο του Καθολικού, βρίσκεται η κοινή τράπεζα με επίσης αξιόλογες τοιχογραφίες των κριτικών ζωγράφων. Από τις παραστάσεις της ξεχωρίζουν ο μυστικός δείπνος, η ουρανοδρόμος κλίμαξ, η Δευτέρα Παρουσία, η ρίζα του Εσσαΐ και οι 24 οίκοι του Ακαθίστου Ήμου, καθώς και πολλές άλλες σκηνές από την ζωή της Θεοτόκου και πολλών Αγίων και Ασκητών. Επίσης σημειώνουμε ιδιαίτερα εδώ τα πορτρέτα των Ελλήνων φιλοσόφων Φίλωνα, Σόλωνα, Πυθαγόρα,
Σοκράτη, Αριστοτέλη, Θαλή, Γαλινού, Πλάτωνα και Πλούταρχου. Πλουσιότατο είναι το στεγοφυλάκιο του μοναστηριού που βρίσκεται σε ανεξάρτητο χτίσμα πίσω από το καθολικό και ανατολικό μέρος της αυλής. Από τα πολλά κοιμήλια του, τα πιο σπουδαία είναι το στέμα και ο λεγόμενος σάκος του Νικηφόρου Φωκά, μια αρχαία φερέτρα θήκη για βέλη, καλύματα εντύπων Ευαγγελίων, ιερά άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη, σταυροί, εγκόλπια, για ποτήρια, άγια ποτήρια, πολύ αξιόλογες φορητές εικόνες και άλλα, ενώ στο καθολικό φυλάσσονται τεμάχια από το τίμιο ξύλο και από τα λείψανα των πολλών Αγίων. Η βιβλιοθήκη της Λαύρας, που στεγάζεται πλάι στο στεγοφυλάκιο στο ίδιο κτίριο, θεωρείται η πλουσιότερη μέσα στο Άγιο Όρος. Περιέχει πάνω από 2.500 χειρόγραφα, από τα οποία τα 470 καθώς και 50 ελιτάρια είναι περγαμινά. Από αυτά ξεχωρίζουν ορισμένα εικονογραφημένα χειρόγραφα με πλούσια κοσμήματα και παραστάσεις, όπως το Α76, το Α86, το Α111, το Ω75 και άλλα, και το Ευαγγέλιον, το λεγόμενο του Φωκά. Και στο στεγοφυλάκιο, τι θέλεις, κλείσε, ναι. Πού είναι η κρέμα που είναι? Νατ, μέσα στην τουαλέτα, ρε Χριστή μου, γυναίκα. Περιέχει πάνω από 2.500 χειρόγραφα. Ξεχωρίζουν ορισμένα εικογραφημένα τα οποία τα αναφέραμε. Ακόμα σε άλλο τμήμα της βιβλιοθήκης υπάρχουν πάνω από 20.000 έντυπα βιβλία, ανάμεσα στα οποία και πολλά αξιόλογα αρχέτυπα. Η Μεγίστη Λαύρα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 20 μοναστηριών του Άθου. Ακολουθεί το κοινοβιακό τρόπο ζωής και αριθμεί τη στιγμή αυτή 420 συνολικά μοναχούς. Από τους οποίους οι 50 μένουν μέσα σήμερα το 2016 μέσα στο μοναστήρι και οι υπόλοιποι 370 έξω από αυτά στα πολλά και διάφορα εξαρτήματά του. Στην Μεγίστη Λαύρα υπάγονται οι εξής τρεις ασκήτες: Αγίας Άνης, Καυσοκαλυβίων και Προδρόμου, καθώς και οι οικισμοί στην έρημο, δηλαδή ο Άγιος Βασίλειος, η μικρή Αγία Άννα και τα καπουνάκια και τα καρούλια. Όλα αυτά βρίσκονται στην νοτιοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου με το μοναστήρι του Αγίου Παύλου και της νέας κήτης, ταξιδεύοντας προς την Λαύρα, Αγία Άννα κλπ. Είναι μια ελληνική ιδιόρυθμη σκήτη η Αγία Άννα, για την οποία μιλήσαμε.